Είναι έτοιμος ο Πρωθυπουργός. Και αριστερά σας λίγο. Αριστερά ή δεξιά, δεν έχετε βάλει τα μικρόφωνα. Ναι, εσύ. Τις δηλώσεις του. Πείτε μου όταν είστε έτοιμοι. Μπορείτε να ξεκινήσετε, κύριε Πρόεδρε. Μια εβδομάδα πριν από τις ευρωεκλογές, έχοντας πλήρη επίγνωση του ρίσκου που αναλαμβάνω, εντούτοις είπα την πλήρη αλήθεια στον ελληνικό λαό. Ότι η ψήφος του στις ευρωεκλογές έχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης στα μέτρα στήριξης και ελάφρυνσης της κοινωνικής πλειοψηφίας. Σήμερα όλα όσα είπα τότε επιβεβαιώνονται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών άνοιξε την όρεξη τόσο στο παλιό πολιτικό κατεστημένο στην Ελλάδα όσο και σε ακραίους συντηρητικούς κύκλους στις Βρυξέλλες να αμφισβητήσουν τις πολιτικές μας επιλογές και να φέρουν προσκόμματα στο σχέδιό μας. Στο σχέδιό μας να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους όσοι έβαλαν πλάτη και έκαναν θυσίες για να βγούμε από τα μνημόνια να δρέψουν σήμερα τους καρπούς των θυσιών τους. Να έχουν τη δυνατότητα να δούνε στην καθημερινότητα, στη ζωή τους, στην τσέπη τους, τα αποτελέσματα των θυσιών τους. Σήμερα έφτασαν μάλιστα στο σημείο να θέσουν ακόμα και ζήτημα απολύσεων συμβασιούχων στο δημόσιο τομέα. Είχαν να εγείρουν ζήτημα απολύσεων στο δημόσιο από το 2014, τότε που υπουργός αρμόδιος διοικητικής μεταρρύθμισης ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Πριν δηλαδή αναλάβει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ξεκαθαρίσει, καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία απόλυση στο δημόσιο τομέα. Ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει την αλήθεια. Η όρεξη αυτή άνοιξε διότι ακόμα και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης επιμένει διαρκώς να μιλά για την ανάγκη επιστροφής στο δημόσιο, για παράδειγμα, στο 1:5, στη μία πρόσληψη για 5 αποχωρήσεις. Ενώ ήδη εμείς έχουμε κατακτήσει με σκληρές διαπραγματεύσεις και έχουμε επιτύχει το 1:1. Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, τότε είναι λογικό σε ορισμένους να ανοίγει η όρεξή τους και να θέτουν στο τραπέζι επιτακτικά ξανά πολιτικές λιτότητας, ακόμα και απολύσεις. Μπροστά στις κρίσιμες εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, το να γνωρίζουμε την πλήρη αλήθεια είναι το πιο κρίσιμο. Να συγκρίνουμε προγράμματα, αλλά κυρίως να έχουμε πλήρη επίγνωση. Η χώρα κατάφερε να βγει από τα μνημόνια, να βγει σε ξέφωτο, χάρη στις θυσίες και στους κόπους του ελληνικού λαού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει κλείσει οριστικά ο δρόμος της επιστροφής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να ξαναγυρίσουμε πίσω στις μαύρες μέρες του 12, του 13, του 14, στις σκληρές πολιτικές των μνημονίων και της λιτότητας. Ο μόνος τρόπος να κλείσει οριστικά αυτός ο δρόμος είναι η επιλογή του ελληνικού λαού, των Ελληνίδων και των Ελλήνων, στην κρίσιμη κάλπη των εθνικών εκλογών στις 7 του Ιούλη. Με τη μείωση στα φορολόγια θα προχωρήσει.